Λοιπόν, 100% λοιπόν, του exit poll. Πάμε λοιπόν να δούμε. Έχουμε και λέμε. Οι τελικές μας τιμές είναι για το ΣΥΡΙΖΑ από 33 έως 35%. Για τη Νέα Δημοκρατία από 28,5 έως 30%. Με βάση λοιπόν τις τελικές τιμές, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα ψηλά της αρχικής εκτίμησης, ενώ η Νέα Δημοκρατία προς τα χαμηλά. Αυτό σημαίνει ότι με βάση το exit poll έχουμε μια καθαρή διαφορά, δεν ξέρουμε πόση ακριβώς, αλλά πάντως μια καθαρή διαφορά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Η Χρυσή Αυγή περίπου εκεί που την είχαμε δει, μεταξύ 7 και 8. Το Κομμουνιστικό Κόμμα επίσης περίπου εκεί που ήταν και το αρχικό, 5,5 με 6,5%. Εδώ, σε επίπεδο exit poll, κάπως ξεκαθαρίζει ένα πρόσημο σε σχέση με την τέταρτη θέση. Ακριβώς. Από τα στοιχεία του exit poll φαίνεται ότι ένα μικρό προβάδισμα για την τέταρτη θέση έχει η Δημοκρατική Συμπαράταξη, Πασό και Δημάρη, είναι στο 6 με το 7%. Το ποτάμι 4 έως 4,5%, πιεσμένα τα ποσοστά του σε σχέση με εκείνα. Ήτανε στο 75%, 4,5 ναι, με 5,5%. Έκλεισε προς τα κάτω. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εντός της Βουλής, εντός λοιπόν, της Βουλής, βεβαίως, με βάση το 100%. Και η Ένωση Κεντρών εντός της Βουλής, 3 έως 4%. Η Λαϊκή Ενότητα οριακά, αν θα φτάσει το 3%, 2,5 με 3%. Η Ανταρσία μισό με 1,5%, δεν άλλαξε κάτι εκεί.